Εσύ δεν είχες σχολές δικές σου, ρε Μαρία? Δύο. Έχω τη μία. Τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την έχω τη μία. Στην Γλυφάδα που έχεις μια άλλη κάτω. Κοίταξε, Γιώργο μου, είμαι παρανοϊκή, θα έλεγα. Έχω το DNA, δεν είναι όλο καλό. Δηλαδή κάπου πάσχει, κάπου... Κάνεις και λάθος, δηλαδή. Χοντά. Τι λάθος έκανες? Δεν θα τα πω όλα σε σχέση με αυτό, γιατί είμαι στα δικαστήρια. Ναι. Δεν είχα ποτέ μου σχέση με ό,τι έχει σχέση με το οικονομικό. Ναι. Όλα αυτά τα διαχειρίζονταν άλλοι. Ο Φρέντι, π.χ. Mm-hmm. Έτσι, δεν μ' άφηναν. Δεν έμαθα. Ας πούμε, στο σχολείο μου έλεγε, από εκεί ξεκίνησε το κακό. Ο μαθηματικός, ότι δεν περνάς, κύριε Μαρία, δεν περνάς. Τόσο χάλια ήμουν στα μαθηματικά. Δεν τα πήγες καλά, εντάξει. Δεν τα πήγα καλά, έκανα μια εταιρεία, πήγε χάλια. Και αυτή τη στιγμή χρωστάω και τα χρωστάω για όλη μου τη ζωή. Από εδώ και μπρος. Πόσα λεφτά χρωστάς, δηλαδή? Είναι πολλά. Δεν τα χρωστάω εγώ, να το ξεκαθαρίσουμε. Η σχολή. Ναι, ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά. Πάνω από 150.000, δηλαδή είναι ένα σπίτι, που σημαίνει, Γιώργο μου, ότι μπορεί να δώσω και το σπιτάκι μου στο μάτι, το οποίο για μένα λέει πολλά, αυτό το σπίτι. Έχει μέσα ήχους, πολλούς, του Φρέντι ήχους, γέλια, χαρές,